Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας, εδώ στους 101,5, εδώ παρέα μαζί και σήμερα θα σταθούμε σε κάθε τι καλό που συμβαίνει και θέλουμε και να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Δημήτρης Κάσαρης και τραγουδοποιός και τραγουδιστής και παραμυθάς. Δεν ξέρω σε ποιο από όλα να εστιάσω και πού να σταθώ. Νομίζω ότι του ταιριάζει ο όρος καλλιτέχνης. Δημήτρη Κάσαρη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι. Είμαι σε αμηχανία. Λίγο όταν πρόκειται να αρχίσουμε. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα που επικοινωνούμε και πάλι. Ευχαριστώ για την τιμή. Πάντα φιλόξενη εκπομπή σου. Η εκπομπή αγαπάει ενδιαφέροντες οι καλεσμένοι σου. Αυτό. Θέλουμε να είναι όλοι όσοι αξίζουν για αυτά που κάνουν και αυτά που λένε, αυτά που κάνουν. Θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή, γιατί το καλό πρέπει να μοιράζεται, έτσι δεν είναι, Δημήτρη Κάσαρη? Έτσι. Ευχαριστώ λοιπόν και για τις αναμεταδόσεις των τραγουδιών μου και για το τραγούδι της εβδομάδας που είναι το καινούριο μου, το ολοκένουριο μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου που μου έκανε ξανά την τιμή να τραγουδήσει πάλι τραγούδι μου. Λίγο πριν διάβαζα όλους όσους συνεργάστηκες, με όλους όσους συνεργάστηκες. Είναι ένα δυναμικό ανθρώπων που είναι και εξαιρετική σε αυτό που κάνουν, αλλά και το μοίρασμα που κάνετε όλοι μαζί με τις δουλειές σας είναι απίστευτο, γιατί έτσι πολλαπλασιάζεται τις καλές δουλειές. Το single λοιπόν που κυκλοφόρησε είναι το «Μαζί», ετοιμάζεις την, είναι μέσα από την καινούρια σου δουλειά, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια? Ο ενικός μου βγαίνει αυθόρμητα από αγάπη. Έτσι, μπράβο, ναι. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε. Έτσι, έχουμε παρουσιάσει και άλλη μου δουλειά, όπως ήταν οι Νεροσταγόνες, με τα Τρίστιχα του Ρίτσου, τις Μικρές Λιακάδες που ήταν παιδικά, και έχουμε παρουσιάσει και το βιβλίο μου, κάποια παραμύθια μου, τέλος πάντων με τα πολύ. Όλα τα παραμύθια σου τα παρουσιάσαμε. Όπως έχεις παρουσιάσει και τα ποίηματά μου. Έτσι, και το αλλιώς την πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Γιατί είναι σημαντικό που ακουγόμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδας και να επικοινωνούμε οι καλλιτέχνες τα έργα μας. Πολύ σπουδαίο αυτό. Όπως ωραίος είναι και ο τίτλος, κάθε τι ποιοτικό που κυκλοφορεί είναι ωραία να μοιράζεται στον κόσμο και στο κοινό και να του δίνει την ελπίδα και το φως. Και εσύ αυτό το φως το βάζεις, νομίζω, και στην καινούργια σου δουλειά. Για πες. Ναι, λοιπόν, το «Μέσα μου φως» είναι ο γενικός τίτλος του νέου άλμπουμ που ετοιμάζεται και έχει ετοιμαστεί δηλαδή και θα βγει σε λίγο, αφού ακουστεί πριν από 2-4-5 μέρες, πόσες είναι, που κυκλοφόρησε το πρώτο single που λέγεται «Μαζί», και την 1η Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το δεύτερο single. Αυτό λοιπόν το πρώτο single, το πρώτο τραγούδι, το τίτλο «Μαζί», είναι σε ενορχήστρωση Μανώλη Ανδρουλιδάκη και ερμηνεία της Ρίτας Αντωνοπούλου. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και άλλες φορές και με τον Ανδρουλιδάκη και με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, και είναι κυκλοφορία από την FM Records, σε YouTube, Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες. Αλλά υπάρχει και στο δικό μου κανάλι που έχω στο YouTube και στο Spotify, όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει. Λοιπόν, έτσι, αν και το «Μαζί» το έγραψα πριν 3 χρόνια για τα ζευγάρια που σπάνε το φράγμα του χρόνου, αυτή η άγρια εποχή έτσι που νομίζω ότι ζούμε, εδώ και τώρα όπως γράφω έχει ανάγκη το «Μαζί» της αλληλεγγύης, το «Μαζί» της καλοσύνης, το «Μαζί» της αδελφοσύνης, της συντροφικότητας και της ανθρωπιάς. Αυτή η τόσο συνηθισμένη λέξη, αλλά και είναι τόσο δύσκολη στην πράξη. Και τόσο πολύτιμη.
Αλλά είναι ακριβώς, είναι και τόσο, είναι τώρα όσο ποτέ αναγκαία, όσο το νερό και η ζεστασιά στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω να ξαναβρεθούμε ζωντανά και ψυχολογικά μαζί, με θετική άβρα, ύστερα από εγκλεισμούς και καραντίνες και όλα αυτά που έχουμε περάσει, αλλά και όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά. Δεν σου κρύβω ότι ενώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, παράλληλα έχω και μια βαθιά λύπη με όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά παράλληλα και ένα μεγάλο θυμό. Λύπη γιατί, θυμό γιατί, και για τα δύο θα μας πεις. Των καλλιτεχνών. Όπως ξέρεις, το έχεις αναφέρει και εσύ, βρισκόμαστε σε κινητοποίηση για την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος που μειώνει και προσβάλλει τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες είναι εργάτες της τέχνης. Η πολιτεία κανονικά πρέπει να τους στηρίζει. Γιατί η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι, όπως είπα και πριν, είναι ανάγκη. Και δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές κτλ. Και τα μουσεία, είναι γενικότερα η υποβάθμιση του πολιτισμού. Έτσι δεν είναι? Ο πολιτισμός έχει αθόρυβους εργάτες και συνεχώς ανθρώπους που δουλεύουν και μάλιστα με αβεβαιότητα, θα συμπληρώσω. Έτσι, έτσι. Δηλαδή έχουμε τώρα τα μεγαθύρια τους ηθοποιούς που πέρασαν, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη, σπούδασαν, εργάστηκαν, έρχονται τώρα κάποιοι οι οποίοι αύριο θα είναι ξεχασμένοι, δεν τους θυμάται κανείς, να τους απαξιώνουν. Δηλαδή, όπως διάβασα κάπου, ο Κάρολος Κούν και οι απόφοιτοί του, οι μεγάλες μορφές του Εθνικού Θεάτρου στην εποχή μας, πιστοποιήθηκαν σαν απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Τέλος πάντων, με απλά λόγια, έχεις δίκιο που το αναφέρεις, με απλά λόγια έτσι υποβιβάζονται, ενώ είναι πολύ σημαντική η δουλειά όλων και οι σχολές που έχουν τελειώσει. Πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει στο τέλος, δεν απογοητευόμαστε. Και να επιστρέψω πάλι στο θέμα μας. Το τραγούδι λοιπόν μαζί, γιατί χωρίς τα τραγούδια μας εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Να, το μαζί είναι αυτό που χρειαζόμαστε τους άλλους για να υπάρχουμε όλοι μας. Και έχουμε ανάγκη από καλές ψυχές, ανοιχτές καρδιές. Όπως λέει ο Σεφέρης από την ομιλία του στην απονομή Νόμπελ του 1963, σε αυτόν τον κόσμο που ολοένας στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητούμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Αυτά. Πιστεύω ότι το «Μαζί» είναι ένα τραγούδι που αφορά πολύ κόσμο. Όλους μας. Όλους μας, γιατί τελικά το «Μαζί» θα μας βγάλει από το αδιέξοδο του καθενός. Δεν το λέω μόνο έτσι εγωιστικά ότι το τραγούδι μου και καλά είναι αυτό που... Αλλά γενικά η λέξη «Μαζί». Η λέξη «Μαζί» σαν σύνθημα, ας το πούμε, σαν πώς να το πούμε, σαν ανάγκη να υπάρξουμε μαζί. Το «Μαζί» είναι και δύναμη επίσης. Έτσι είναι, δύναμη. Έτσι. Και πόσο σημαντικό ότι μόνος που δεν μπορείς να χαρείς τίποτα και να αντέξεις τίποτα παρά μόνο αν μοιράζεσαι πράγματα. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν δεν έχεις κάποιον να μοιραστείς κάτι, δεν το ευχαριστιέσαι. Έτσι δεν είναι? Ή δεν μπορείς να το παλέψεις. Και τι ωραία που αναφέρεσαι στο χρόνο και στο δέσιμο και στο χρόνο που επηρεάζει τις αγάπες που γερνούν, ομορφαίνουν.
που παραξενεύουν επίσης οι άνθρωποι, αλλά τελικά αντέχουν ωραία. Ναι, γιατί όλα τα έχει. Άμα σου πω, είναι βιωματικό το τραγούδι. Ναι, ναι. Αντέχουν στο χρόνο, όντως, με όλα τα θετικά ή τα δύσκολα που συμβαίνουν στον καθένα και τελικά εσείς οι καλλιτέχνες μπορείτε να τα κάνετε τραγούδια. Εκεί είναι το μαγικό της ιστορίας. Θα περιμένουμε και το και την το υπόλοιπη, δεύτερο, ναι, και το δεύτερο τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Είμαστε εδώ για ό,τι θέλεις να μοιραστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω και συχνά παρακολουθώ, όπως προχθές ένα συνάδελφο και φίλο, το Σταμάτη το Χατζηευσταθείου, που είναι και η πατρίδα σας εκεί. Ναι. Πολύ καλός καλλιτέχνης. Του τηλεφωνήσαμε για να μας πει και αυτό τα νέα του, να μιλήσουμε για όλους εσάς. Το είχα ακούσει και μάλιστα έχω γράψει και κάτι. Ναι, το είδα και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις ευχές. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, σαν αλληλεγγύη, σαν συνεργασία, σαν το μαζί λοιπόν. Θα περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί όλα τα τραγούδια σου. Και όλες τις δουλειές, είτε είναι παραμύθια, είτε είναι τραγούδια. Το δρόμο είναι και ένα παραμύθι. Ήθελα να το ρωτήσω τελευταίο. Και αυτό έχει καθυστερήσει, όλα έχουν καθυστερήσει. Μην νομίζεις ότι βγήκανε τώρα αυτά. Τα έχω γράψει από και πριν την πανδημία, αλλά και μέσα στην πανδημία, όπου έγραψα πολλά τραγούδια. Και ένα από τα πρώτα ήταν αυτό, το «Μαζί». Αυτά λοιπόν και ήρθε στη σωστή ώρα, νομίζω, έρχονται αυτά τα τραγούδια, γιατί έχουν και ένα κοινωνικό μήνυμα κάποια από αυτά, όπως ένα ποίημα μου «Γυναίκα», το λέω «Γυναίκα» τον τίτλο, το οποίο είναι σαν ένα σύμνο στη δοκιμαζόμενη γυναίκα του καιρού μας. Αν μας το πεις, θα ακούμε. Αν μπορείς να μας το πεις, εμείς θα το ακούσουμε. Εντάξει, ένα-ένα, για να μην έρχονται όλα μαζί, θα έρθουν με τη σειρά τους. Είναι, όπως είπαμε, από το γενικό άλμπουμ. Α, είναι από την καινούργια δουλειά. Ωραία, ωραία. Το «Μέσα μου φως», ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Είναι και αυτό μέσα. Μας προκαλείς τώρα και μέσα σε αυτό να πω, λοιπόν, ότι είναι 9 τραγούδια, έτσι. Περιλαμβάνει 9 τραγούδια, όπου ύστερα από διάφορες καθυστερήσεις, όπως λέω, βγάζω έξω στη σωστή ώρα το «Μέσα μου φως». Και τραγουδούν η Ρίτα Αντωνοπούλου, από δύο τραγούδια λέει ο καθένας. Λοιπόν, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Ρώσα Ία, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιώργος Νταλάρας. Λέω και εγώ δύο τραγούδια. Όπου το ένα είναι αυτό, «Η γυναίκα», που είναι πάνω βασισμένο σε ένα ποίημα μου. Και το δεύτερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του δασκάλου, στο χαστή, ας πούμε, μεγάλου μουσικού του Νότι Μαυρουδή, που τον χάσαμε πρόσφατα, ύστερα από άδειά του. Το «Κάθε μια νύχτα» σε ποιήση Τάσου Σαμαρτή. Λοιπόν, θα πούμε εν καιρό και για άλλα, τα υπόλοιπα, κάποια τα άλλη στιγμή, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ό,τι νεότερο το μεταφέρουμε. Έχουμε εστιάσει στο «Μαζί». Στο «Μαζί» και γι' αυτό το κάναμε τραγούδι της εβδομάδας. Αν θέλεις να... Αυτής της εβδομάδας είναι... Ακουγόταν όλη την εβδομάδα, κάθε ευχαριστώ μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Κάθε εβδομάδα, το τραγούδι της εβδομάδας ακούγεται κάθε μέρα. Χαιρόμαστε για την καινούργια σου δουλειά και θα την ακούσουμε σιγά σιγά μόλις κυκλοφορεί. Και για τον Γιώργο Νταλάρα και για τη Ρίτα Αντωνοπούλου και για την Ιερόσα. Και για όλα, ναι, ναι, ναι. Δημήτρη Κάσαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Για όλα αυτά που κάνεις και για το σημαντικό που σου είπα, που ακουγόμαστε στην άκρη της Ελλάδας, και στέλνω χαιρετίσματα στους φίλους της εκπομπής σου, και είμαι φίλος της εκπομπής σου, αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν το ακούω συχνά, αλλά όποτε το ακούω ευχαριστιέμαι και όλο και γράφω κάτι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε μαζί σου, Δημήτρη Κάσαρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια. Γεια, χαρά.